τη διακονία σου πληροφόρησον. Λόγια παραμυθίας και αγάπης του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Λεμεσού κυρίου Αθανασίου στους ακροατές του σταθμού μας. Τη διακονία σου πληροφόρησον. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Η Αποκάλυψη δεν είναι γραμμένη για να ικανοποιήσει την περιέργειά μας για το τι θα γίνει και αν θα ελευθερωθεί Κύπρος και τι θα γίνουν οι Τούρκοι και τι θα γίνουν ξέρω εγώ οι υπόλοιποι. Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο γραμμένο και έχει σκοπό να μας βοηθήσει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Χριστό, να έχουμε ελπίδα στο Χριστό μας και να ξέρουμε ότι ο Χριστός θα νικήσει στο τέλος και ότι τελικά όλοι πορευόμαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και ο σκοπός μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά σίγουρα πορευόμενοι προς τα εκεί θα συναντήσουμε και όλα αυτά τα οποία θα μας αναλύσει σιγά σιγά η Αποκάλυψη, τα οποία είναι ενιγματώδη και δεν είναι εύκολο κανείς να προσδιορίσει ότι αυτά είναι αυτά που έγιναν ή αυτά που θα γίνουν ή αυτά που γίνονται. Τέλος πάντων, είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και είμαστε στο στίχο 7. Έχουν μείνει ακόμα δύο επιστολές. Ο Χριστός στέλνει δύο επιστολές μέσω του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου προς τις εκκλησίες. 7 επιστολές, 7 εκκλησίες, 7 επιστολές. Έχουμε μελετήσει τις 5 και τώρα έμειναν οι άλλες 2. Λέγει λοιπόν ο Χριστός εις τον Ιωάννη τον Θεολόγο «Και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψον και στον άγγελο της εκκλησίας της Φιλαδελφίας γράψε». Παναλαμβάνω ότι άγγελος της εκκλησίας είναι ο επίσκοπος της εκκλησίας. Λέγει εδώ λοιπόν ότι στον επίσκοπο της εκκλησίας της Φιλαδελφίας γράψε τα εξής. «Τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων την κλίν του Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδής κλίση και εκλείων και ουδής ανοίξει. Αυτά λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, αυτός που έχει τα κλειδιά του Δαβίδ, ο οποίος όταν ανοίγει κανείς δεν μπορεί να κλείσει και όταν κλείνει κανείς δεν μπορεί να ανοίξει». Εδώ ο Χριστός αναφέρει για τον εαυτόν του επίθετα τα οποία αναφέρονται για τον Θεό ή στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται ως Άγιος, ως αληθινός ή όπως θα δούμε μετά ως Αμήν. Και είναι και αυτό ακόμα μια από τις πολλές πάμπολες αποδείξεις της Γραφής ότι ο Χριστός είναι αυτός ο Θεός, ο αληθινός, ο οποίος εμίλησε στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες. Αυτά λοιπόν λέγει ο Άγιος, ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος, εμείς δεν είμαστε Άγιοι, μετέχουμε στην Αγιότητα του Θεού, ο καθένας κατά τον αγώνα του, κατά την κάθαρση από τα πάθη και την αμαρτία και ο μόνος Άγιος και ο μόνος αληθινός είναι ο Θεός. Αυτός λοιπόν ο Άγιος, ο αληθινός, ο οποίος έχει την εξουσία, όταν λέγει εδώ έχει τα κλειδιά του Δαβίδ, ας μην νομίσει κανείς ότι ο Θεός έχει κλειδιά και ανοίγει πόρτες και ανοίγει τέτοια πράγματα, αλλά σημαίνει την εξουσία. Την εξουσία του Πνεύματος του Αγίου, την εξουσία της θεϊκής υποστάσεως, ο οποίος Θεός
αυτός που έχει την εξουσία, την κλίν του Δαβίδ, ο ανοίγων και ο δις κλείσει. Όταν ανοίγει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να τα κλείσει. Και όταν κλείει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να τα ανοίξει. Αυτό είναι κάτι έτσι για όλους μας πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας, στη ζωή μας γενικά, ότι πολλές φορές στη ζωή μας συναντούμε το φαινόμενο να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι και να μην γίνεται. Και από την άλλη πλευρά πάλι να έρχονται στη ζωή μας πράγματα, να ανοίγει δηλαδή μια πόρτα, να ανοίγει ένας δρόμος μπροστά μας που δεν τον επεδιώξαμε, δεν τον ζητήσαμε, δεν τον είχαμε υπόψη μας και όμως ανοίγει και προχωράει κανείς. Γιατί φαίνεται μέσα από αυτά και το θέλημα του Θεού, το οποίο βέβαια ζητούμε όλοι στη ζωή μας. Όλοι μας λέμε καθημερινά γεννηθείτε το θέλημά σου. Ζητούμε από τον Θεό να γίνει το θέλημά Του. Η καρδιά μας, η ύπαρξή μας ζητά το θέλημα του Θεού προκειμένου να σωθούμε, προκειμένου να έχουμε κοινωνία με τον Θεό, διότι το θέλημα του Θεού είναι ένα και μοναδικό, η σωτηρία μας. Ο Θεός λοιπόν τα πάντα κατευθύνει για τη σωτηρία μας, χωρίς βέβαια να παραβιάζει την ελευθερία της υποστάσεώς μας, της προσωπικότητάς μας. Όταν έχουμε ένα θέμα, είναι σημαντικό να έχουμε τη Θεία Βοήθεια. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε κανείς δεν μπορεί να είναι αντίον μας. Όλοι μπορούν να είναι αντίον μας, αλλά τελικά θα γίνει αυτό το οποίο ο Θεός ευλογεί να γίνει. Και όταν έχει κανείς τον Θεό μαζί του, δεν φοβάται τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει κάποιος έχοντας μαζί του τον Θεό. Και αυτό δεν είναι μόνο για τα έργα τα οποία κάνουμε κάθε μέρα, τα οποία εκείνα είναι και, πώς να πούμε, δεν είναι και μάτια πολλές φορές, δεν είναι αιώνια πράγματα, αλλά κυρίως αυτό πρέπει να το ξέρουμε για τη σωτηρία μας. Μας έλεγε πάντοτε ο γέροντάς μας ο Μακαριστός ότι εάν ο Θεός, ρε παιδιά, έλεγε, δεν μας εγκατέλειψε όταν εμείς δεν τον γνωρίζαμε, όταν εμείς τον υβρίζαμε με τα έργα μας, με τα λόγια μας, με τη ζωή μας την εφάμαρτη, και παρά τα αυτά ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε. Και όταν εμείς δεν τον θέλαμε και τον κλωτσούσαμε και τον αποθούσαμε, αυτός παρέμεινε πιστός, παρέμεινε κοντά μας, παρέμεινε δίπλα μας, προσκαλώντας μας και κάνοντας τα πάντα για να μας καλέσει κοντά του και να μας φέρει μέσα στην επίγνωση της αληθείας του. Τώρα που κουτσά στραβά τον γνωρίσαμε, λίγο πολύ τον μάθαμε, λίγο πολύ ζητούμε τη σωτηρία μας, έστω και αν οι αμαρτίες μας είναι τόσες πολλές και δεν μας αφήνουν να αποδείξουμε ότι πράγματι θέλουμε τη σωτηρία μας. Αλλά λίγο πολύ κάπως κάναμε ένα βήμα περισσότερο από ό,τι ήμασταν προηγουμένως. Είναι δυνατόν ο Θεός να μας αφήσει τώρα? Και αυτό το έλεγε ο Γέροντας προκειμένου να δώσει θάρρος και δύναμη σε κάθε αγωνιζόμενον άνθρωπο, ο οποίος αγωνιζόμενος συχνά πυκνά μπορεί να συναντήσει αυτό το τείχος της απογοήτευσης μπροστά του. Γιατί είναι και τα πάθη μας πολλές φορές που δεν μας αφήνουν και πολεμά και ο εχθρός, και ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν προχωρά, αισθάνεται εγκαταλελειμμένος, φοβάται μήπως αποτύχει, μήπως καταποντιστεί, και πρέπει να έχει δύναμη και υπομονή και πρέπει να έχει λογισμούς τέτοιους, καλούς λογισμούς, οι οποίοι λογισμοί να τον ενισχύουν ώστε να μην χαθεί και να λέει στον εαυτό του ότι αφού δεν με άφησε ο Θεός τότε, είναι θα με αφήσει ο Θεός τώρα? Δεν είναι δυνατόν να με αφήσει ο Θεός. Και εφόσον ο Θεός είναι μαζί μου και ο Θεός θέλει τη σωτηρία μου, έστω κι αν εγώ, εντάξει, ευολοδέρνομαι δεξιά-αριστερά, ο Θεός θα νικήσει στο τέλος. Φτάνει εμείς να ζητούμε το έλεος του Θεού. Φτάνει εμείς να μην εγκαταλείψουμε τον Θεό, να μην εγκαταλείψουμε τη θέση μας, να μην παραδοθούμε στα χέρια του εχθρού μέσα στην απόγνωση και στην απελπισία. Και όσες αμαρτίες και αν έχουμε, όση διαστροφή και αν έχουμε,
όση κατάσταση τραγική και αν έχουμε, δεν υπάρχει για τον Θεό κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει για τον Θεό κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Όπως είπαμε πολλές φορές, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να πει ότι ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει τόσες αμαρτίες, είναι τόσο διαστραμμένος, είναι τόσο ταλέπορος, που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να πει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην μπορεί να κάνει κάτι. Εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά για τον Θεό δεν υπάρχει αδύνατο πράγμα. Φτάνει εμείς να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Να παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει. Να ζητούμε το έλεος του Θεού. Έχει ο Θεός τρόπους άπειρους. Θεός είναι. Δεν δεσμεύεται. Δεν έχει περιορισμούς ο Θεός στις ενέργειές του. Είναι απεριόριστες οι δυνατότητες και οι δυνάμεις του Θεού. Έτσι, αφού είναι Θεός. Λοιπόν, αυτός ο Θεός όταν ανοίγει, κανένας δεν μπορεί να το κλείσει. Ένα πράγμα το οποίο ο Θεός θέλει να το κάνει, θα το κάνει και κανείς δεν μπορεί να το ματαιώσει. Και όταν ο Θεός κλείσει μια πόρτα, ό,τι και να κάνεις δεν θα ανοίξει αυτή η πόρτα. Και όπως πάλι μας έλεγε ο γέροντας μας, μια πόρτα όταν τη χτυπάς και δεν ανοίγει και προσπαθείς να την ανοίξεις και δεν ανοίγει, μην τη σπάζεις. Γιατί βάλε μέσα στο μυαλό σου και πες ότι μήπως είναι για το καλό μου το ότι ο Θεός δεν ανοίγει αυτή την πόρτα. Προσευχήθηκες, έκαμες τις ενέργειες σου, έκαμες τα πάντα. Έκαμες ό,τι εξαρτάται από σένα. Και βλέπεις δεν πάει αυτό το πράγμα μπροστά. Δεν πάει αυτή η υπόθεση, αυτή η ενέργεια, αυτή η προσπάθεια σου. Δεν πάει ας πούμε. Κάτσε και σκέφτου, αφού ζητώ το θέλημα του Θεού, αφού παρακαλώ τον Θεό να με βοηθήσει, αφού παρακαλώ τον Θεό να με ενισχύσει, τι συμβαίνει και πάνω όλα πίσω και είναι όλα κλειστά. Μήπως τελικά αυτό είναι το δικό μου συμφέρον. Μήπως αυτό πρέπει να γίνει. Και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, όλοι μας έχουμε πείρα ότι πράγματι, αυτό που έλεγαν και οι πρόγονοι μας, οι παλιοί άνθρωποι, κάθε εμπόδιο για καλό, είναι γεγονός. Δηλαδή, την ώρα που σε εμποδίζει ένα πράγμα, λες τα ευλογημένα τώρα δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, δεν μπορώ να κάνω εκείνο, δεν επέτυχα το ένα, δεν επέτυχα το άλλο. Μπορεί όμως μετά από χρόνια, και από χρόνια μπορεί μετά, να πεις ευτυχώς που τότε δεν μπόρεσα να το κάνω. Ευτυχώς που δεν προχώρησε εκείνη η δουλειά. Ευτυχώς που δεν πήγαν καλά τα πράγματα τότε. Αυτό βέβαια όταν ζητούμε το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Εσύ κάνε την προσπάθειά σου, κάνε αυτό το οποίο εξαρτάται από σένα και τα λάφιστα στον Θεό. Λοιπόν, ο Θεός ανοίγει και κανένας δεν μπορεί να κλείσει και κλείει και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Και λέει στο στίχο 8 στον επίσκοπον, είδα σου τα έργα, ξέρω τα έργα σου λέγει ο Θεός, σε αναγνωρίζω, δηλαδή σε αποδέχομαι, έχεις έργα. Και ιδού δέδωκα ενώπιό σου θύραν ανεωγμένη και έδωσα μπροστά σου ανοιχτήν πόρτα. Βλέπετε, σου άνοιξα λέει ο Θεός στον επίσκοπο μια πόρτα. Σου έδωσα μια πόρτα ανοιχτή για να ενεργήσεις μέσα σε αυτήν την ενέργεια την οποία εγώ σου έχω ανοίξει, σε αυτήν την πόρτα. Την οποία πόρτα ουδείς δύνατε κλείσε αυτήν. Δεν μπορεί κανένας σου την κλείσει την πόρτα αυτή. Εγώ σου την άνοιξα την πόρτα, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Μη φοβάσαι, του λέει του επισκόπου. Ό,τι μικράν έχεις δύναμη, είναι μικρές οι δυνάμεις σου. Ξέρω ότι δεν έχεις πολλές δυνάμεις. Είναι λίγες οι δυνάμεις σου. Παρά τα αυτά όμως, ενώ έχεις μικράν δύναμη, και τήρησας μου τον λόγο και ου κυρνήσω το όνομά μου. Παρόλο ότι έχεις μικρή δύναμη, έχεις λίγες δυνάμεις, παρά τα αυτά όμως, ετήρησες τον λόγο μου, έμεινες πιστός εις τον λόγο μου, δεν αρνήθηκες τον λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να παραμένει πιστός εις τον Θεό και να καταβάλει αυτό το οποίο έχει. Όσον έχεις, δώσε στον Θεό αυτό το λίγο που έχεις και ο Θεός θα το πολλαπλασιάσει. Θα το αξιοποιήσει ο Θεός. Ακόμα και καθόλου δύναμη να μην έχεις, που και τι δύναμη έχουμε, τουλάχιστον την πρόθεσή σου, την θέλησή σου, να πεις του Θεού, κοίταξε Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έτσι όπως εκατάντησα, έτσι όπως εχμαλωτίστηκα μέσα στην αμαρτία, έτσι ταλέπορος και τρισάθλιος που είμαι,
Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παρά τα αυτά όμως θέλω. Θέλω τη σωτηρία μου. Θέλω να σωθώ. Εάν δώσεις στον Θεό τη θέλησή σου, λένε οι πατέρες, δώσ' στον Θεό την πρόθεσή σου και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Όταν πεις στον Θεό, θέλω Θεέ μου να κάνω αυτό το πράγμα, τότε ο Θεός που έχει δύναμη, που είναι δυνατός, θα σου δώσει την δύναμη του για να το κάνεις. Εάν είναι η ώρα που πρέπει να το κάνεις. Εκείνο που ζητά από μας ο Θεός είναι τη θέλησή μας. Και να παραμείνουμε πιστοί, να μην αρνηθούμε το όνομα του Θεού. Έρχονται πολλοί πειρασμοί στη ζωή μας, πολλές φορές, δύσκολες ώρες, πολύ τραγικές ώρες που έρχεται η ώρα να αρνηθεί κανείς, ακόμα και τον Θεό. Και μην νομίζετε ότι άρνηση του ονόματος του Θεού είναι να πω ότι δεν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Χριστός, είναι αυτό μόνο. Αυτό βέβαια είναι άρνηση. Μην γίνεται να φτάσει κανείς εκεί, αλλά άρνηση του ονόματος του Θεού είναι και ο συμβιβασμός μας με την αμαρτία. Το να πω εντάξει δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτε. Το να παραβαίνω εν ψυχρό την εντολή του Θεού και μάλιστα να τη δικαιολογώ την παράβασή μου και να λέω ότι εντάξει, ας πούμε δεν μπορώ, ξέρω εγώ, να βρίσκω δικαιολογίες και να παραβαίνω τις εντολές του Θεού και να μην μετανοώ γι' αυτό, να μην λέω τουλάχιστον εντάξει, παραβαίνω που παραβαίνω στις εντολές του Θεού, ξέρω ότι κάνω λάθος, λυπούμε, Θεέ μου, συγχώραμε, κάνω λάθος. Αλλά το να δικαιολογώ τον εαυτό μου και να τον, να λέω ότι δεν είναι τίποτε, δεν χάθηκε ο κόσμος, ξέρω εγώ, ας δούμε τα άλλα που είναι πιο σοβαρά, αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν θα μετανοήσουμε. Άνθρωπος που δικαιολογεί τον εαυτό του, ποτέ δεν μετανοεί. Διότι, αφού δεν καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος, πώς θα μετανοήσει. Αφού για όλα έχει δικαιολογία, πώς θα μετανοήσει. Πώς θα έρθει χάρη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτού, ο οποίος δεν έχει ταπείνωση, γιατί ουσιαστικά ο υπερήφανος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος πάντοτε δικαιολογεί τον εαυτόν του. Ο υπερήφανος άνθρωπος, ό,τι και να κάνει και φόνο να κάνει, θα βρει μια δικαιολογία. Εντάξει, το έκαμε, αλλά για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Θα δικαιολογήσει τον εαυτόν του. Δεν ταπεινώνεται να ζητήσει συγγνώμη και να πει έκαμε λάθος, φταίω, είμαι αδύνατος, είμαι εμπαθής άνθρωπος. Λοιπόν, του λέγει του επισκόπου ότι τον αναγνωρίζει, τον αποδέχεται, διότι παρόλο που έχει μικρή δύναμη, ετήρησε τον λόγο του και δεν αρνήθηκε το όνομα του Χριστού. Και τι του λέγει στη συνέχεια. Ιδού δίδομοι εκ της συναγωγής του σατανά, των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι και ούκης είναι, αλλά ψεύδονται. Λοιπόν, λέει, θα σου δώσω από αυτήν τη συναγωγή του σατανά, οι οποίοι λένε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι Ιουδαίοι και ψεύδονται, διότι αν ήταν αληθινοί Ιουδαίοι, δηλαδή αν ήταν αληθινά εκλεκτό λαός του Θεού, δεν θα ήσαν άνθρωποι ψεύτες. Δεν θα ήσαν άνθρωποι οι οποίοι θα πολεμούσαν τον Λόγο του Θεού. Δεν θα ήσαν αυτοί οι οποίοι εσταύρωναν τον Χριστό και συνεχίζουν να σταυρώνουν ακόμα και τους ανθρώπους του Θεού και την Εκκλησία του Χριστού. Αυτούς λοιπόν όλους που είναι από τη συναγωγή του σατανά, που λέγουν ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι και, είναι και ψεύδονται, αυτούς όλους λέγει ο Θεός, ιδού ποιήσω αυτούς, ή να ήξουσιν και προσκυνήσουσιν ενώπιον των ποδών σου και γνώσιν ότι εγώ η αγάπη σας. Θα τους κάνω όλους αυτούς να έρθουν και να προσκυνήσουν μπροστά στα πόδια σου και να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν ότι εγώ σε αγαπώ. Βέβαια δεν είναι αυτό για προσωπική ικανοποίηση που του το λέει εδώ ο Χριστός, αλλά για να του πει ότι όλοι αυτοί που σε πολεμούν τώρα, όλοι αυτοί που ψεύδονται, που είναι από την συναγωγή του σατανά, θα τους κάνω να έρθουν να προσκυνήσουν την Εκκλησία και να αναγνωρίσουν την Εκκλησία, να αναγνωρίσουν ότι η Εκκλησία είναι η αλήθεια και ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και θα προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου. Ακόμα ένα εδάφιο που μας λέγει κάτι για αυτές τις αιρέσεις που κυκλοφορούν σήμερα, που λένε ότι να μην προσκυνάτε τις εικόνες, λέει, μόνο τον Θεό να προσκυνάς. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός λέγει στον Επίσκοπο ότι εγώ θα τους φέρω αυτούς να προσκυνήσουν τα πόδια σου, του λέγει. Τι σημαίνει, τον έκαμε τον Επίσκοπο είδωλο και διδάσκει ο Χριστός την ειδωλολατρία? Όχι. Αλλά προσκύνηση από προσκύνηση διαφέρει. Άλλον είναι η προσκύνηση που απονέμουμε στον Θεό, που είναι Θεός και τον λατρεύουμε ως Θεόν αληθινό,
Και άλλον είναι η τιμητική προσκύνηση, την οποία απονέμουμε στις εικόνες ή στους Αγίους Ανθρώπους του Θεού. Αυτούς τους προσκυνούμε τιμητικά και σχετική προσκύνηση απονέμουμε. Δεν τους λατρεύουμε, δεν λατρεύουμε τις εικόνες, δεν λέμε ότι αυτή η εικόνα είναι Θεός. Ασπαζόμαστε τον τύπο, την εικόνα που έχει πάνω του Χριστού της Παναγίας των Αγίων. Λοιπόν, η Αγία Γραφή κάνει σαφή διάκριση μεταξύ αυτών των προσκυνήσεων. Άλλη είναι η λατρευτική προσκύνηση, άλλη τιμητική προσκύνηση. Και εδώ ο Χριστός του λέει ότι θα τους φέρω αυτούς και θα τους κάνω να προσκυνήσουν τα πόδια σου, να φιλήσουν τα πόδια σου που λέμε εμείς στην δική μας έτσι καθημερινή γλώσσα. Δεν διδάσκει την ειδωλολατρεία εδώ ο Χριστός βέβαια, μη γέννητο, αλλά του λέει θα προσκυνήσουν μπροστά σου και θα αναγνωρίσουν ότι πράγματι εγώ σε αγάπησα. Θα καταλάβουν ότι είσαι δικός μου άνθρωπος, είσαι άνθρωπος του Θεού. Διότι, στίχος 10, ότι ετήρησας τον λόγον της υπομονής μου. Γιατί ετήρησες τον λόγον της πίστεως, τον λόγον το δικό μου και έκαμες υπομονή για μένα. Βλέπετε ότι ο Θεός τα έργα Του δεν τα θέλει να είναι εύκολα. Τα εύκολα πράγματα είναι φτηνά. Τα ακριβά πράγματα είναι, τα δύσκολα πράγματα είναι ακριβά. Γι' αυτό παρόλο που ήταν δικός του άνθρωπος ο επίσκοπος αυτός, παρόλο που ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε ενώπιον του Θεού ας πούμε παρησία και τα λοιπά, τα έργα του τα έκαμε με υπομονή πολύ. Μα υπομονή πότε κάνει ο άνθρωπος? Υπομονή κάνει όταν έχει πειρασμούς, όταν έχει λήψεις, όταν έχει δοκιμασίες. Εκείνη την ώρα είναι η ώρα της υπομονής. Όταν είμαστε καλά και περνούμε καλά και τα έχουμε όλα και δεν μας λείπει τίποτα, κάνουμε υπομονή. Άλλη μόνο. Ναι, για πες το έτσι λίγο να σε ακούσω. Νομίζω ας πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πειρασμούς, αλλά κάνουν το... εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού, έτσι. Επειδή στην Εκκλησία συνέχεια λέμε για πειρασμούς, και ο πειρασμός μπορεί να είναι, πάει ας πούμε σε μια κατάσταση, ας πούμε, συγκεκριμένη. Είναι μια ορολογία η οποία κάπου εμείς την βάλαμε, ας πούμε, σε ένα σημείο. Ο πειρασμός μπορεί να είναι, ας πούμε, μέσα σε ένα παιδί ορφανό, ας πούμε, που δεν έχει φάει να φάει στην Αφρική, ας πούμε, που κάθε μέρα πεθανίσουν τόσο κόσμο. Είναι πειρασμός, ας πούμε, να πιάει. Θέλω να πω ότι η πειρασμός, η λέξη πειρασμός στην Εκκλησία μας πήρε μια ορολογία λαθασμένη. Αυτό εννοώ. Ναι. Η λέξη πειρασμός στην Εκκλησία δεν σημαίνει μόνο αυτό που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω, αλλά κάθε θλίψης, κάθε δυσκολία, κάθε αντίθεση λέγεται πειρασμός. Έτσι. Δηλαδή μας πειράζει, έρχεται από τη λέξη πειράζομαι. Δηλαδή έχω μια δυσκολία και δυσκολεύομαι, ταλαιπωρούμε. Αυτό είναι πειρασμός. Όπως και πειρασμός είναι μια πρόκληση, ας πούμε. Είναι πολλές οι σημασίες του λέξης πειρασμού. Κάποιοι άλλοι εκπρόσωποι, ας πούμε, εκπρόσωποι της Εκκλησίας έδωσαν το ορολογία αυτή. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι το εσκεμμένο. Απλώς, όταν λέμε πειρασμός, ένας άνθρωπος που δεν έχει πολύ γνώση των όρων που χρησιμοποιούμε, νομίζει ότι πειρασμός είναι μια πρόκληση προς αμαρτία. Αλλά όταν λέμε τη λέξη πειρασμός, δεν είναι μόνο την πρόκληση της αμαρτίας, αλλά και όλες τις άλλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Αυτό σημαίνει η λέξη πειρασμού. Λοιπόν, Έκαμε υπομονή. Βλέπετε, δεν αφαιρεί τις δυσκολίες ο Χριστός ή τους πειρασμούς με αυτή την έννοια, τις θλίψεις. Τις αφήνει εκεί. Και αφήνει τον Άγιον άνθρωπο αυτόν, τον δικό του άνθρωπο, να κάνει υπομονή. Λέει κανείς, διαβάζομαι στις πράξεις των Αποστόλων όλη αυτή την ταλαιπωρία των κόπων των αγώνων των Αποστόλων. Του Αποστόλου Παύλου και των Αγίων Αποστόλων των υπολείπων. Λέει κανείς, δεν τους έφτανε αυτούς τους καημένους τόσα βάσανα που είχαν, τόσες καταδιώξεις, τόσα αυτά. Ήταν ανάγκη να πάει να πέσει μέσα στο ναυάγιο 14 μέρες μέσα στην βάρκα, να μην δουν μέρα μπροστά τους, να τους φάει θάλασσα, ας πούμε, να τους βγάλει, ξέρω εγώ, σε εκείνο το νησί. Τέτοια ταλαιπωρία, τι χρειαζόταν, ας πούμε.
Ενώ ήταν Απόστολος και πήγαινε για το Ευαγγέλιο και έκανε τόσα άλλα για τον Θεό. Παρά τα αυτά ο Θεός τον άφηνε να περάσει όλες αυτές τις δυσκολίες για να καθαρθεί, για να αγιαστεί έτσι περισσότερο, για να, επειδή είχε δύναμη αγάπης πνευματική, για να μην αδικηθεί, αλλά να εκδηλώσει και να αξιοποιήσει όλη αυτή την αγάπη που είχε μέσα του. Και γενικά στη ζωή των Αγίων παρατηρούμε πολλές φορές σκληρούς και φοβερούς πειρασμούς, δοκιμασίες δηλαδή, η μια μετά την άλλη, οι οποίες ανθρωπίνως δεν ρωτάσαι και λες, μα αυτό έλειπε τώρα, ας πούμε, αυτού του καημένου του ανθρώπου. Ήρθε το ένα, ήρθε το άλλο, ήρθε το άλλο, του ήρθε και ένα από πάνω μετά που τα είχαμε όλα, ας πούμε, τα διέλυσε. Αλλά ο Θεός δεν βλέπει τα πρόσκαιρα. Ο Θεός βλέπει ότι κοίταξε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον έχω για αυτήν τη ζωή. Έτσι, αυτή η ζωή είναι πεπερασμένη. Θα πάει 100 χρόνια, θα πάει 110 χρόνια, θα πάει 120. Θα φύγει ο άνθρωπος αυτός. Ετοιμάζει ο Θεός τα παιδιά του. Όπως ένας καλός δάσκαλος ετοιμάζει τους μαθητές του να δουν εξετάσεις να πάνε στο πανεπιστήμιο, έτσι και ο καλός Θεός ετοιμάζει τα παιδιά του να διέρθουν τις εξετάσεις για να μπουν μέσα στην αιώνια βασιλεία του. Και αυτό χρειάζεται υπομονή, το να παραμένει κανείς σταθερός στο λόγο του Θεού, να πιστεύει στον Θεό και ό,τι και αν του συμβαίνει, και αν όλα καταστραφούν γύρω του και αν όλα τυναχτούν στον αέρα και αν όλα γίνουν, ας πούμε, γελιά καρφιά, να παραμείνει πιστός στον Θεό, να μην φοβηθεί, να μην νομίσει ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Αφού λοιπόν του λέγει εσύ, ετήρησες τον λόγο της υπομονής μου και για το όνομά μου, υποφέρεις διότι είσαι επίσκοπος, διότι λέγεις τον λόγο του Θεού, διότι σε πολεμούν αυτοί που πολεμούν εμένα και πολεμούν την Εκκλησία και ταλαιπωρείς εξαιτίας μου, και εγώ του λέγει και εγώ θα σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης πειράς τους κατοικούντας επί της γης, και εγώ θα σε διαφυλάξω από την ώρα τη μεγάλη του πειρασμού η οποία πρόκειται να έρθει σε όλον τον κόσμο και θα πειράσει τους κατοικούντας σε όλη τη γη. Αυτό βέβαια έτσι πρακτικά και ιστορικά έγινε, διότι αμέσως μετά από την συγγραφή της Αποκαλύψεως άρχισαν οι μεγάλοι πειρασμοί για την Εκκλησία, η μεγάλη φοβερή διωγμή του Δομετιανού, του Νέρονος κτλ, οι οποίοι όλους τους χριστιανούς σε όλα τα πέρατα της τότε γνωστής οικουμένης τους πέρασαν σε πολύ μεγάλη δυσκολία, πολύ μεγάλους πειρασμούς. Μόνο να ξέρετε ότι υπάρχουν καταγεγραμμένοι μάρτυρες τους πρώτους τρεις αιώνες της Εκκλησίας, 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια μάρτυρες, καταγεγραμμένοι επισήμως από τα μαρτυρολόγια της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, αίρεε το αίμα δηλαδή, άφθονο, τρεις αιώνες, 300 χρόνια ολόκληρα η Εκκλησία ήταν μέσα στις κατακόμβες και καταδιώκετο, για να μην πούμε και τα μεταγενέστερα και συνέχεια μέχρι τις μέρες μας. Και καμιά φορά διωγμή δεν είναι μόνο να σε κυνηγούν, να σε σκοτώσουν, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά εδώ μιλά ακριβώς για αυτούς τους μεγάλους πειρασμούς, ό,τι του λέγει ο Θεός, εγώ θα σε διαφυλάξω. Έρχομαι ταχύ, μη φοβάσαι, του λέγει ο Χριστός, έρχομαι γρήγορα. Ο Θεός δεν αργεί, με την έννοια ότι είναι μηδέν ο χρόνος για τον Θεό. Έτσι για μας μπορεί να φαίνεται ότι ξέρω εγώ πόσα χρόνια και πόσον καιρό. Για τον Θεό ο χρόνος είναι μηδέν. Ο Θεός είναι πάντοτε κοντά μας. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Νομίζομαι ότι δεν είναι κοντά μας. Πολλές φορές νομίζομαι ότι μα πού είναι ο Θεός. Γιατί με άφησε ο Θεός μόνο μου. Γιατί με εγκατέλειψε ο Θεός. Γιατί αγωνίζομαι, προσπαθώ και δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τον Θεό. Αισθάνομαι μόνος μου, αισθάνομαι εγκαταλελειμμένος, αισθάνομαι, ξέρω εγώ, πεταμένος. Δεν σε εγκαταλείπει ο Θεός. Ο Θεός είναι κοντά σου, είναι δίπλα σου. Αλλά σε αφήνει να καταβάλεις το ανθρώπινο, να καταβάλεις αυτό το οποίο πρέπει σαν ελεύθερος άνθρωπος να καταβάλεις. Και ύστερα θα κάνει ο Θεός εμφανή την παρουσία του μέσα στην ψυχή σου. Έρχομαι γρήγορα, του λέγει. Κράτιο έχεις ή να μην δεις λάβει το στέφανό σου. Κράτα γερά αυτό που έχεις, να μην σου πάρει κανείς τον στέφανο. Πρόσεξε να μην αμελήσεις, να μην
διασπαστεί η προσοχή σου δεξιά-αριστερά και σου αρπάξει κάποιος το στεφάνι το οποίο έμπλεξες με υπομονή τόσον καιρό. Γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να τα χάσει όλα. Δυστυχώς μπορούμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, μεγάλους αγώνες, αλλά κάποια στιγμή, κυρίως μέσα από την αμέλεια μας, μέσα από την υπερηφάνεια μας, μέσα από τα πάθη μας, μπορεί να τα χάσουμε όλο. Ο Θεός, βέβαια, μας και πάση να μην συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρόσεχε λοιπόν αυτό το οποίο έχεις να το κρατάς γερά. Μην το πετάξεις, μην το αφήνεις. Και ξέρετε, δεν είναι ο πειρασμός έτσι να μας πει κάποιος ή ο Σατανάς ή ένας άνθρωπος αρνήθου των Θεών. Αυτό δεν θα σου το πει εύκολα, ας πούμε, ούτε ανά πάσα στιγμή. Αλλά ο Σατανάς έχει τρόπους να μας κάνει να ξεχάσουμε τον Θεό. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, όταν έλεγε ότι ο Φαραώ, όταν ήθελε να κάνει τους Εβραίους να ξεχάσουν τον Θεό, για να μην θέλουν να φύγουν να πάνε να λατρεύσουν τον Θεό, τι τους έκανε, λέει, δουλειά και φαΐ. Είπε στους Αιγυπτίους εκεί, δώσου τους φαΐ, ό,τι θέλουν, δώσου τους φαγιά καλά να τρώνε και δουλειάν όλη μέρα. Και άμα τρώνε και δουλεύουν όλη μέρα και όλη μέρα τρώνε και όλη μέρα δουλεύουν, θα ξεχάσουν τον Θεό. Έτσι θα ξεχάσουν τον Θεό. Λοιπόν, και έλεγε ότι καμιά φορά ο Σατανάς αυτό μας κάνει. Μας ανοίγει δουλειές για να είμαστε όλη μέρα μέσα στις δουλειές και μέσα στις μέριμνες. Μας δίνει και κάμποση καλοπέραση ως αποτέλεσμα της δουλειάς μας, τέλος πάντων. Και το αποτέλεσμα να ξεχαστούμε, να χάσουμε από μπροστά μας τον προσανατολισμό μας. Και πόσες φορές το παθαίνουμε αυτό το πράγμα όλοι μας και το βλέπουμε και στους εαυτούς μας και στους αδελφούς μας, ότι ξεχνιόμαστε. Ανοίγουν οι μέριμνες και βλέπεις ανθρώπους που προχωράνε και προχωράνε και προχωράει η ηλικία και ακόμα να τσάσουν τις δουλειές τους ακόμα. Ήταν 50 και θα φτιάχναν τις δουλειές τους. Έγιναν 60 και θα φτιάχναν τις δουλειές τους. Πάνε 70 και να φτιάξουν τις δουλειές τους ακόμα. Και να γίνουν και 80 και ακόμα να τις φτιάξουν ακόμα. Λες, έχω συμβόλαιο ότι είναι να πάνε και 200 χρόνια. Λοιπόν, αυτός ο οποίος πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να το κάνει γρήγορα και αποφασιστικά. Γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, και λέγει στο στίχο 12, «Ο Νικών πίσω αυτό στήλωνε τον ναό του Θεού μου. Αυτόν τον οποίον θα νικήσει δε τον νικητήν, θα τον κάνω στήλων μέσα στον ναό του Θεού μου». Δηλαδή θα έχει τέτοια θέση που θα είναι στήλος της Εκκλησίας, θα κρατά την Εκκλησία. Και τον ονομάζει Θεόν μου, όχι διότι ο πατήρ είναι Θεός του Υιού, αλλά κατά την ανθρώπινη φύση, ναι, κατά την ανθρώπινη φύση είναι και χτίστης και δημιουργός της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού και Θεός του βέβαια. Και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Καινής Ιερουσαλήμ, ή καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το κενόν. Και, ναι, και δεν θα τον αφήσω να βγει έξω, λέει αυτόν, δεν θα βγει πλέον έξω από τον ναόν και θα γράψω πάνω σε αυτόν το όνομα του Θεού μου. Δηλαδή το όνομα του Θεού θα χαραχτεί πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό, θα χαραχτεί πάνω μας το όνομα του Θεού. Αλλά θα έχει αυτός ο πιστός, ο Άγιος, αυτός ο υπομείνασης τέλος άνθρωπος του Θεού, θα έχει τη γνώση του Θεού, την εμπειρία του Θεού, θα είναι κατοικητήριον του Θεού, ώστε τρόπον την θα είναι καταγεγραμμένο πάνω του το όνομα του Θεού και το όνομα της πόλεως του Θεού. Και είναι η πόλη του Θεού και η Καινή Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία του Χριστού, η οποία καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού, η οποία είναι από τον Θεό δεδομένη, από τον ουρανό δεδομένη η Εκκλησία, και το όνομά μου το κενόν, και θα γράψω πάνω σε αυτό, λέει ο Χριστός, το όνομά μου το καινούργιο όνομά μου, το κενόν όνομα, το οποίο βέβαια είναι το όνομα της Χάριτος, το όνομα της Αγίας Τριάδος, το όνομα το οποίο μας δίδει ο Θεός μέσα από τη Χάρη Του και μέσα από το Άγιο Βάπτισμά μας και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και τελειώνει η επιστολή του Επισκόπου της Φιλαδελφίας προς τον Επίσκοπο αυτόν, όπως συνήθως λέγει,
Ο έχων ους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Αυτός που έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα του Άγιον εις την εκκλησία. Όποιοι έχουν αυτιά, ακούν. Όποιοι δεν έχουμε αυτιά, δυστυχώς, ακούμε, αλλά δεν ακούμε. Θα δούμε έτσι λίγο σύντομα και την άλλη επιστολή, για να μπούμε την επόμενη φορά, αν είμαστε καλά και επιτρέψει ο Θεός, στις οράσεις του Αποστόλου, που εκείνα είναι τα μεγάλα ενίγματα. Μέχρι εδώ καλά πάμε, είναι εύκολα αυτά. Μετά θα αρχίσουν τα ενίγματα και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, στίχος 14. «Και το αγγέλο της εν Λαοδικία εκκλησίας γράψον και στον επίσκοπο της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψετε εξής. Τάδε λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού». Αυτά λέγει ο Αμήν. Η λέξη αυτή, το επίθετο αυτό, το χρησιμοποιεί ο Θεός για τον εαυτό του στην Παλιά Διαθήκη. Αμήν, Άγιος, Σαβαώθ κτλ. Ο Χριστός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος μίλησε στην Παλιά Διαθήκη στους προφήτες. Αυτόν είδαν οι προφήτες και άκουσαν. Ο μάρτης ο πιστός και αληθινός. Ο Χριστός είναι ο μάρτυρας, ο οποίος μαρτυρεί και είναι πιστός και αληθινός. Και είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, να ορίστε. Είναι η αρχή της κτίσεως, δηλαδή είναι το πρώτο χτίσμα. Αλλά δυστυχώς κάνουν ότι δεν ξέρουν ελληνικά, διότι όταν τα λέγει αρχή της κτίσεως, δεν σημαίνει το πρώτο χτίσμα, αλλά ότι είναι αυτός που έκτισε όλα τα άλλα. Όπως λέμε η αρχή, ξέρω εγώ, του κράτους. Ποια είναι η αρχή του κράτους? Ο πρόεδρος. Έτσι, ο πρόεδρος είναι πάνω από όλα. Η αρχή, η αρχή σημαίνει εξουσία, αυτός που έκαμε όλα τα άλλα, αυτός που είναι η αιτία των πάντων. Είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Αυτός έκτισε όλα τα υπόλοιπα. Και ο Χριστός βέβαια δεν είναι χτίσμα του Θεού. Λέγει λοιπόν στον επίσκοπο της Λαοδικίας, στίχος 15, «Είδα σου τα έργα», όπως και στον προηγούμενο, «ξέρω τα έργα σου, σε γνωρίζω». Δεν μπορείς να κρυφτείς από τον Θεό. Τους ανθρώπους εύκολα τους κοροϊδεύουμε. Τους απατούμε, κάνουμε τους καλούς, ξέρω εγώ κάτι χαμόγελα, αυτά από αυτά, και τους απερνούμε. Μας παίρνουν χαμπάριν όλοι. Αλλά τον Θεό δεν μπορεί να τον απατήσεις. Διότι ο Θεός βλέπει στο βάθος του είναι σου, μέχρι το έσχατον μόριο της υπάρξεώς σου. Ακόμα και εκεί που εσύ δεν βλέπεις. Ακόμα και εκεί που το δικό σου το μυαλό, η δική σου η καρδιά δεν μπορεί να ερευνήσει, ο Θεός τα βλέπει. Λοιπόν, είδα σου τα έργα, λέγει ο Θεός, και λέγει ένα φοβερό λόγο εδώ στη συνέχεια. Ότι ούτε ψυχρωσή, ούτε ζεστός. Λοιπόν, βλέπετε, λέει στον επίσκοπο, σε ξέρω, του λέει, σε βλέπω ότι ούτε είσαι ψυχρός, ούτε είσαι ζεστός. Τι είσαι, μεσοδότσι που λέμε στην Κύπρο. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Όφιλες να ήσουν ή ψυχρός ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, μέλωσε μέσα εκ του στόματός μου. Επειδή του λέει είσαι χλιαρός, και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, θα σε φτύσω, θα σε πετάξω, θα σε κάνω εμετό από το στόμα μου. Δεν σε θέλω. Όπως ένα φαγητό που προκαλεί αηδία και το κάνω εμετό και το φτύνομαι, έτσι του λέει ο Θεός θα σε κάνω εσένα. Γιατί είσαι χλιαρός. Λέει κανείς τώρα, καλά παρά να είσαι ψυχρός, είναι καλύτερα να είσαι χλιαρός. Ο χλιαρός είναι λίγο ζεστός τουλάχιστον. Παρά να είσαι λιαπαγωμένος, ας πούμε, παρά να είσαι παντελώς παγωμένος, ας είσαι λίγο ζεστός. Γιατί ο χλιαρός απορρίπτεται από τον Χριστό? Γιατί ο χλιαρός δεν καταλαβαίνει ότι είναι χλιαρός και θα μείνει εκεί. Ενώ άλλος ο ψυχρός θα έρθει μια ώρα που μπορεί να καταλάβει ότι μα πώς είμαι έτσι, πώς είμαι μακράν του Θεού, πώς είμαι τόσο αμαρτωλός, πώς είμαι τόσο ταλέπορος. Έχει περιθώρια μετανοίας. Ο χλιαρός άνθρωπος όμως είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Νομίζει ότι είναι καλός. Νομίζει ότι να τα καταφέρουμε να περάσουμε, ας πούμε. Ότι κάτι γίνεται και με εμάς. Θα χαθούμε παντελώς. Κάνουμε και λίγα από εδώ και λίγα από εκεί και κουτσοπερνούμε. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι έτσι όμως. Εδώ ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος.
Πρέπει να είμαστε ζεστοί, να μην είμαστε κρύοι, παγωμένοι βέβαια μακράν του Θεού, αλλά ούτε χλιαροί. Χλιαρός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει την εχριστό ζωή τυπικά. Τηρεί τον λόγο του Θεού ως έναν τύπον καλής συμπεριφοράς. Είναι καλός άνθρωπος, είναι πολύ καλός άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος, σωστός άνθρωπος, αλλά δεν έχει την ζέση του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ζωντανή η ψυχή του.